πραγμάτευση. Είναι έτσι? Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η εφημερίδα των συντακτών μάλλον έχει ξεχάσει τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου για Βαρντάσκα και της κυρίας Μανταλένας Παπαδοπούλου χθες ότι δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία, σε αντίθεση με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Σκοτζιάς στη Βουλή και την επίσημη κυβερνητική θέση. Είναι λογικό για την εφημερίδα των συντακτών να μην βλέπει το ότι η κυβέρνηση δεν έχει ενιαία γραμμή και να προσπαθεί να κάνει την τρίχα τριχιά. Εσείς τα έχετε λυμμένα δηλαδή αυτά τα ζητήματα? Απολύτως. Πιο απολύτως δεν γίνεται. Είναι ενιαία η Νέα Δημοκρατία στη θέση που έχει? Σας είπα απολύτως. Πάμε όμως λίγο με τη σειρά για το εξής. Δηλαδή, απαξιώνω να απαντήσω. Ναι, είναι ναι. Αυτά προπαγανδιστικά έντυπα που προκαλούν και αναφυλαξία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην ουσία. Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ήθελε πράγματι. Λύση. Λύση με αγαθή προαίρεση. Συνενετικά. Τι θα έκανε ένας πρωθυπουργός που είχε αυτό το στόχο? Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, θα είχε καλέσει τους αρχηγούς του γραφείου του. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σίγουρα. Εγώ λέω και τους άλλους αρχηγούς. Τους άλλους παιδιά, έχω αυτή την ευκαιρία. Σκέφτομαι μέχρι εκεί να το πάω. Αυτό βλέπω να γίνεται. Πώς πιστεύετε μπορούμε να το χειριστούμε, με πού μπορούμε να πάμε για να χαράξει μια εθνική κοινή γραμμή? Όπως είπε χθες. Αυτό δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε αυτό. Αλλά δεν μπόρεσε ο κύριος Τσίπρας να συγκρατήσει ούτε τον κύριο Καμένο. Ο οποίος βγαίνει την Κυριακή, λέει, θέλω δημοψήφισμα το πρωί. Το βράδυ αραιώ, δεν θέλω δημοψήφισμα. Δευτέρα προστάρει το Βαρντάσκα. Την Τρίτη κάνει άλλη δήλωση η κυρία Μανταλένα και το καθεξής. Άρα, ένας πρωθυπουργός είναι δυνατόν στα αλήθεια να θέλει να λύσει το θέμα όταν έχει χειριστεί από την αρχή αυτή την υπόθεση έτσι? Εγώ λέω όχι. Τότε γιατί το κάνει? Το κάνει με λόγους εσωτερικής πολιτικής στόχευσης. Δηλαδή? Το πρώτο του μέλημα ήταν μήπως μπορείς να δημιουργήσεις προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία για να παραχθούν πρωτοσέλιδες σαν και αυτό που δείξατε δηλαδή. Να βάλει την Αυγή, με το συντακτό, το χωνί, να γράφουν τέτοιες ανοησίες. Και αν το κατάφερνε, να το παίξει και λίγο καλό στους ξένους, οι οποίοι θέλουν, ας πούμε, να τον έχουν να τους κάνει τις διάφορες δουλειές. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιά, διαπραγματεύεται για να δημιουργήσει προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία και όχι για να λύσει το θέμα. Μα σας το είπα. Εάν ήθελε να λύσει το θέμα, δεν θα είχε καλέσει προηγουμένους αρχηγούς. Να σου το πω πολύ απλά. Δηλαδή, ο τελευταίος που ακούει τώρα στο τελευταίο καφενείο της χώρας, καταλαβαίνει ότι αν θες να λύσει ένα τόσο σοβαρό θέμα στα αλήθεια, το πρώτο που να κάνει να φτιάξει μια ελάχιστη εθνική γραμμή. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας. Αντιθέτως, ξεκίνησε από την αρχή. Ο κύριο Τζανακόπουλο, το χωνί, η εφημερίδα των συντακτών, η Αυγή, να βρει τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, εάν ξεκινά έτσι, δεν θα να κάνει την εθνική γραμμή. Έχει συγκεκριμένη θέση, κύριε Γεωργιάδη. Ποιο? Έχει εκφραστεί η θέση τη Νέα Δημοκρατία. Την ξέρουμε ποια είναι. Ποια είναι η θέση τη Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι? Δεν ξέρω, αυτή που είπατε κι εσεί. Τι είναι η θέση τη Νέα Δημοκρατία? Από το 8 έχει χαραχθεί. Δεν έχει πει ο κύριο Τσοτάκη σε όλου του τόνου. Δεν υπάρχει διαφορετική θέση τη Νέα Δημοκρατία. Να σα θυμίσω ότι ο πρώην πρωθυπουργό τη χώρα. Εγώ σταματάω, θα την πει ο κύριο Μπάρκα. Όχι, με συγχωρείτε κύριε. Όχι, δεν έχω αντίληψη. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο πρώην πρωθυπουργό τη χώρα, ο κύριο Σαμαρά, ήταν ένα από του πρωταγωνιστέ τη δημιουργία του συγκεκριμένου προβλήματο για την χώρα μα. Όντας υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τι μιλάτε τώρα για το 92? Όχι. Είμαστε το 2018, κύριε Μπάρκα. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Κύριε Οικονόμου, απλά δεν θέλω. Διακόψατε τον κύριο Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα. Μην πάμε πίσω τώρα. Του ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, δεν το ήθελα. Μιλάτε, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να κλείσουμε. Απαντώ σε εσά, κύριε Οικονόμου, που λέτε ότι είναι γνωστή η θέση τη Νέα Δημοκρατία. Να την πει η θέση τη Νέα Δημοκρατία στην εκφράση του κ. Μητσοτάκη. Από όσο ξέρω, αυτό είναι πρόβλημα. Επειδή ακούστηκε και δεν θέλω να ακούγονται αυτά. Η απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992. Αυτή η απόφαση που επικαλείται ο κ. Καμένος διαρκώς, υπό την προεδρία του αημνήσιου Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είπε δεν δεχόμαστε κανέναν όρο Μακεδονία, αυτή η απόφαση ήταν η αποδοχή της εισήγησης που έκανε τότε υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα. Η εθνική γραμμή δηλαδή, πράγματι, όχι όπως πρόβλημα που ο κ. Μπάρκας, ως πραγματικότητα που διέσωσε το όνομα της Μακεδονίας, χαράχθηκε από την τότε πρόταση του τότε Υπουργού Εξωτερικών. Μάλιστα. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε που βρισκόμαστε σήμερα. Και τι λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λέει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, για να μπούμε στην κουβέντα, θα μας φέρετε ενιαία κυβερνητική πρόταση. Αυτή δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά τη συζητάμε. Δεύτερον, όμως, για να μην φανεί ότι υπεκφεύγουμε, λέμε ότι εμείς δεν μιλάμε για το όνομα. Μιλάμε για μία λύση πακέτο. Τι θα πει αυτό? Δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Γιατί δεν υπάρχουν. Πρέπει να αλλάξουν το συντάγμα τους για να φύγει ο αλυτρωτισμός. Πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν την Ελλάδα. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά και μας πείσουν ότι πράγματι ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τις διμερείς μας σχέσεις, θα μπούμε και στο όνομα, που όμως θα είναι ένα όνομα, προσέξτε,
που δεν θα προσβάλλει την ιστορία της Ελλάδος. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε και κάτι ακόμα για να γίνει σαφές, για να μην έχουμε καμία αγωνία. Ναι. Δεν είναι η Ελλάδα επισπεύδουσα χώρα. Είπε ο κ. Μπάρκα, 100 χώρες, 140, mm-hmm. έχω να ρωτήσω τα Σκόπια στη Μακεδονία. 200, λέγω. Mm-hmm. Το σύμπαν. Ο αστερισμός του Κεντάβρου. Mm-hmm. Μέχρι εμείς να πούμε τα Σκόπια Μακεδονία. Τα Σκόπια Μακεδονία δεν είναι. Γιατί εμείς είμαστε μάλιστα. Μακεδονία. Μάλιστα. Μία απάντηση. Άρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα στο συλλαλητήριο θα πάτε. Δεν έχει χάσει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάτε στο συλλαλητήριο. Να ολοκλώσω. Δεν έχει χάσει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά είναι μάλιστα. παραμύθια. Αντιθέτως η Ελλάδα αυτά τα χρόνια έχει επιτύχει μεγάλη οικονομική διείσδυση στα Σκόπια. Ωραία. Και ουδόλως την εμπόδισε. Θα πάτε λέω στο συλλαλητήριο. Δεν απαντάτε κύριε Γιάννη, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν έχει καμία πίεση η Ελλάδα. Την πίεση την έχουν οι Σκοπιανοί. Ωραία. Εάν τους ενδιαφέρει να μπουν στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα. Θα μας φέρουν καλή πρόταση. Στο συλλαλητήριο μία απάντηση. Εγώ δεν θα πάω δεν προσωπικά, θα πάω. Δεν μπορώ. Ωραία. Πολλοί συνάδελφοί μου όμως της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν. Δεν είστε ότι κατά θα πάνε. Όμως. Δεν είστε κατά. Κατά. Βεβαίως και δεν είμαι κατά. Μάλιστα. Οι Έλληνες έχουν κάθε δικαίωμα. Οι Μακεδόνες και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι μόνο για τους Μακεδόνες το ζήτημα αυτό, για όλους τους Έλληνες. Μάλιστα, μάλιστα. Που έχουν την εθνική ευαισθησία μάλιστα. και αγωνία να είναι και στο συλλαλητήριο. Βεβαίως. Μία απάντηση 30 δευτερόλεπτα. Την εθνική ευαισθησία προφανώς την έχουν όλη η κοινωνία. Την εθνικιστική αντίληψη και αντίδραση δεν έχει όλη η κοινωνία. Η οποία κοινωνία θέλει να λυθεί ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής κορυφαίας mm-hmm. λογικής. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως σοβαρή πολιτική θέση, λέγοντας ότι. Μην ανοίγετε αντιπαραθέσεις. Όχι, δεν είναι. Το συλλαλητήριο καλώς θα γίνει. Βάζει δύο. Κατά τη γνώμη σας. Καλώς θα γίνει ή κακώς. Δεν αποτελεί πολιτική θέση. Άλλο θέλω να πω. Μισό λεπτό. Κύριε Άδωνη, κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εμείς δεν κατεβαίνουμε αν δεν υπάρχει κοινή. Αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διάλειμμα. Σημειώστε ότι η εθνική γραμμή του 92 που λέγαμε τότε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ψηφίστηκε και από τότε συνασπισμό. Απολύτως. Για αυτή τη θέση μας είναι καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ελάτε.